Να πω. Παπαεπαμινώντα, Γιώργο, πρόεδρο του Συνδικάτου Οικοδόμων ΟΜΗ Θεσσαλονίκη. Το Συνδικάτου Οικοδόμων, μετά το θανατηφόρο ατύχημα που έγινε χθες το απόγευμα στην επέκταση Καλαμαριά στο μετρό, αποφάσισε 24ωρη απεργία στα έργα του μετρό με θέμα τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων στον κλάδο, στο χώρο του μετρό, αλλά και την απέτηση να σπάσει αυτό το κλίμα που υπάρχει μέσα στον χώρο δουλειάς, η άκρα του τάφου σιωπή, που πάρα πολλοί συνάδελφοι πιέζονται. Κάποιοι συνάδελφοι δέχονται και πιέσεις όσον αφορά το εργασιακό περιβάλλον μέσα στον χώρο δουλειάς. Και σήμερα προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτό το πρόβλημα. Σήμερα αυτό το έργο που διατυμπανίζουμε ότι είναι το μεγαλύτερο έργο της πόλης, αποδεικνύεται ότι είναι ένα έργο κάτεργο, όπου οι εργαζόμενοι δουλεύουν μέσα σε συνθήκες γαλέρας. Υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή και εμείς προσπαθούμε, παρεβαίνοντας με αυτό το χαρακτήρα που δίνουμε σήμερα την 24ωρη απεργία, αλλά και με την παρέμβαση που κάνουμε όλο το προηγούμενο διάστημα για απεργία και η απεργία και η παρεμβάση στους ελεκτικούς μηχανισμούς, να αναδείξουμε το ζήτημα ότι η ζωή των συναδέλφων δεν είναι αμεληταία ποσότητα, οι εταιρείες το θεωρούν κόστος και η πολιτεία αποδεικνύεται ότι δουλεύει για λογαριασμό κάποιον άλλον. Το εργοτάξιο γιατί δεν είναι κλειστό όταν είναι κλειστά? Ναι, το εργοτάξιο αποφάσισε η κοινοπραξία να το κλείσει για να μην έχουν επαφή οι εργαζόμενοι με εμάς, αλλά και να μην βγουν οι εργαζόμενοι προς τα έξω. Και γι' αυτό κάναμε αυτή την παρέμβαση, σπάσαμε τις αλυσίδες που είχαν για τους εργαζόμενους, γιατί πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοι το μόνο που τους κρατάει, να πούμε έτσι και να πει, είναι οι αλυσίδες που τους κρατάνε και πρέπει να τις σπάσουν αυτές τις αλυσίδες και να βγουν στον δρόμο.